suavemente. Γεια σας κορίτσια μου, λοιπόν αυτό είναι ένα διαφορετικό βιντεάκι. Σας δείχνω πως καλμάρω αυτή τη χέτη. Ναι, τώρα είναι λίγο σε αντίθεση φάση, αλλά άμα την αφήσω ελεύθερη, ναι, θα είναι ένα πράγμα. Χριστέ και Παναγιά, ο Χριστέ και Παναγιά. Λοιπόν, αυτά τα μαλλιά μου, τα φυσικά. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι σγουρά. Μετά να φριζάρουν εδώ στις άκρες, στις... πες το, στις ρίζες. Σήμερα δεν σιώσω. Χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα το σίδερο μαλλιών, είναι της Βίκο. Βίκο. Το. Δεν ξέρω πόσο έκανα, το είχα κάνει τώρα αυτό. Λοιπόν, το έχω στους 180 βαθμούς. Ιδανική θερμοκρασία νομίζω για τα μαλλιά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα τριδάκι. Μάλλον δύο. Ή ένα. Θα ξεκινήσω με ένα. Πρώτα όμως, θα ξεκινήσω με το να τα χτενίσω λίγο. Μισό λεπτό. Τα χωρίζω στη μέση. Και παίρνω τώρα τσιπιδάκι και χωρίζω αυτή την αφάνα. Βγαίνω το ένα μέρος το πιάνω από εδώ. Μαζεύτηκε. Και εδώ έχουμε αυτό το πράγμα. Όπου και τι κάνω. Λοιπόν, κάπου είχα ένα κλάμερ. Το βρήκα. Να το. Δεν βέβαια τις κακές ώρες το κλάμερ αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνω. Τέλος πάντων, παίρνω την τούφα που θέλω. Ξεκινάω από πίσω πάντα. Παίρνω, ας πούμε, μια τούφα τόση. Περίπου. Εδώ, τι. Αυτά τα μαλλιά τα υπόλοιπα τα πιάνω πάνω. Με το κλάμερ της κακής ώρας. Λοιπόν, να το. Και αφού έχουμε χωρίσει τα μαλλιά μας καλά, παίρνω, συγγνώμη, μισό λεπτό, έλα, οπ. Παίρνω τη σώση, το Take the Heat. Το κουνάω και ψεκάσω την τούφα μου. Μισό λεπτό. Και ψεκάζω καλά. Ωραία. Και έπειτα. Πού μπορώ. Έπειτα παίρνω το σιδεράκι μου. Αφού το έχω ζεστάνει καλά. Και ξεκινάμε. Θα το κάνω λίγο έτσι. Πάμε τώρα, εδώ ξεκινάμε να ισιώνουμε. Ακούτε κανεί. Like I'm flying, like I'm flying.
λέει ο γονιός πόσο θέλει να είναι. Θα πάρω εγώ αυτό το κομμάτι εδώ. Όχι, είναι πολύ, κάτσε. Το. Το φέρω μπροστά. Βασικά. Να το, λοιπόν, πάμε στην άλλη τούβα πάλι αυτή εδώ. Ξαναστεκάζω με το αντισώσει το Take the Heat. Φαίνεται διαφορά. Λοιπόν, θα σας δείξω για άλλη μια φορά τη διαδικασία που ακολουθώ. Το κάνω έτσι, να πάει σε όλη την τρίχα. Και αφού έχει πάει σε όλη την τρίχα, ξανακάνω πάλι την ίδια διαδικασία. Επανέρχομαι σε λίγα λεπτά να σας δείξω το αποτέλεσμα το ολικό μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και να πούμε και τα υπόλοιπα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Φιλάκια! Γεια σας! Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα ίσιωσα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και πρόκα, αλλά τουλάχιστον καλμάρανε. Και επιτέλους έχω πιο φυσικά μαλλιά από πριν και μ' αρέσει. Τώρα θα δω πως θα τα φτιάξω γιατί θα βγω το βράδυ. Να σας δείξω ότι χρησιμοποίησα τη σώση το Take the Heat σε κάθε του φίτσα. Και τώρα είμαι σε δίλημα να βάλω το λαδάκι αυτό ή να βάλω σιλικόνη. Λέω να βάλω σιλικόνη. Γιατί έχω βάλει ήδη, είχε ήδη έλαιο μέσα αυτό το Take the Heat. Οπότε μετά βαρύνω. Θα βάλω λίγη σιλικόνη. Βέβαια είναι τις κακές ώρες της σκέψης. Magic Hair, το εδώ. Περιμένω λίγο να κάτσει. Συγχωρήστε με λίγο τα δαχτυλιά μου. Λοιπόν, παίρνω τη χτένα, αφού τα σκουπίσω λίγο. Ελπίζω να σας αρέσουνε, να φαίνεται τη διαφορά. Έχει, πιστεύω ότι μου πάνε πιο πολύ από τα άλλα, δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Είπαμε Take the Heat την ώρα που τα ισιώνω και αυτό στο τέλος. Αυτά και είμαστε έτοιμοι για έξοδο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά και πολλά. Γεια σας.